Είναι στα πλαίσια μιας κανονικότητας. Κανονικότητα σημαίνει εφαρμογή του κανόνα. Τον κανόνα τον ορίζει ο νόμος, τον ρυθμίζει ο νόμος, τον ρυθμίζει έτσι. Εύχομαι, ελπίζω ότι στο μέλλον θα το αντιληφθείτε κι εσείς ως μια κανονικότητα και δεν θα χρειάζεται να είσαστε εδώ, δεν θα έχουμε τη χαρά να σας βλέπουμε. Και νομίζω ότι τότε και εσείς θα είσαστε καλύτερα. Να πω κάτι ακόμα. Δεν υπάρχει λόγος κάθε φορά που παίρνει άδεια ο Δημήτρης Κουφοντίνας να τον δικάζουν και να τον ξαναδικάζουν τα κανάλια. Τον δίκασαν. Και δεν χρειάζεται να του αυξάνεται και την ποινή. Και να πω ότι όσα ισόβια. Δικάστηκε από τη δικαιοσύνη. Γιατί δικάστηκε από τη δικαιοσύνη. Αλλά αυτό εμείς δεν κάνουμε αυτή τη δουλειά. Εμείς θέλουμε να ρωτήσουμε. Έχω ακούσει να αυξάνεται η ποινή του. Δεν αυξάνεται. Με τίποτα. Δεν αυξάνεται. Το δικαστήριο αυξάνεται τις ποινές μόνο. Αλλά επειδή δεν είναι το πιο συνηθισμένο πράγμα. Ακούω τα 16 ισόβια. Βεβαίως όσα ισόβια και αν του βάλετε, μία ζωή έχει ο άνθρωπος. Δεν του βάλαμε μία ζωή. Δικαιοσύνη. Η επόμενη άδεια θα είναι μεγαλύτερη διάρκεια. Δεν το ξέρω, αυτό το αποφασίζει το Συμβούλιο της Φυλακής, ο νόμος πάντως το προβλέπει. Αυτό ήθελα να προβλέπετε. Ο ίδιος τι σας είπε σήμερα, πώς νιώθει, τι σας μετέφερε. Ο ίδιος νιώθει όπως κάθε κρατούμενος ο οποίος βγαίνει από τη φυλακή, είναι σεβαστός. Πρέπει να πω ξανά, ο κάθε κρατούμενος όταν ασκεί το δικαίωμά του να βγαίνει από τη φυλακή, όταν βλέπει την πόρτα της φυλακής, ότι... και αν είναι ακόμα και αν λογοδοτεί για αντικοινωνικά εγκλήματα, ακόμα και αν λογοδοτεί για εγκλήματα τα οποία προσβάλλουν πραγματικά αξίες κοινωνικές. Άρα λέτε ότι όλοι κρατούμενοι είναι σεβαστός. Παίρνουν άδεια, σωστά. Ανεξάρτητα το τι έχουν. Νομίζω αυτό είπα. Για τις αντιδράσεις που υπάρχουν αντιδράσεις. Είχα πει και την προηγούμενη φορά και το λέω και τώρα, ο νόμος δεν προβλέπει ότι η οικογένεια των θυμάτων μιας ενέργειας, μιας πράξης, έχουν λόγο για την συνέχεια της κράτησης ενός κρατούμενου. Αυτό το αποφασίζουν άλλοι θεσμοί, άλλοι φορείς, είναι και αυτό σεβαστό. Το λέει ο νόμος, είναι κανονικότητα να τη σεβαστούμε.